Λοιπόν, σήμερα ο Κοστουρίτσα μας όρισε εδώ πέρα να είμαστε σχολιαστές του τελικού. Το σκορ δεν θα το λέω βασικά, αλλά μπορώ να πω ότι έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Δημήτρης Λιβαδίτης εναντίον του Χρήστου Φεντρούλη. Μπορεί να, ο Τσόκερ μπορεί να πει, φάει πίτσα. Κοίτα, είναι σοβαρό αυτό που λες. Δεν μπορείς να φάγει τώρα πίτσα εκεί. Εννοείται, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Άμα φάει ο Τσόκερ, όμως θέλουμε και εμείς να φάμε. Συμφωνείς? Ναι, αλλά έχει αφήσει ένα κομμάτι. Τα φάγει. Μπήκαμε. Ξεκινάμε. Το μπουλ στο Μίμι. Ο Μίμι σπίτι το μπουλ, πάμε. Ξεκινάει ο τελικός. Καλό παιχνίδι. Σε ουδέτερο έδαφος, στο νούμερο 5, τον Binoy Fighter στην έδρα. Άλλη βολή από το Χρήστο. 93. Τρομερό επίπεδο στο τελικό, έτσι. Απαντάει με μεγάλη βολή ο Μιμής, 134. Ο περσινός πρωταθλητής Ελλάδος με το φετινό πήγε στα ημιτελικά, αποκλείστηκε από το φετινό πρωταθλητή τον Τζον Μάικλ, ο Χρήστος Φαντρούλης, μπήκε στην εθνική ομάδα. Δύο παίχτες που μπορούν να παίξουν πάνω από 80. Το κάνανε νομίζω σήμερα σε κάποια παιχνίδια. Ναι. Είναι και δύο γρήγοροι παίχτες, ρίχνουν γρήγορα τα πελάκια τους. Με μεγάλο ρυθμό τελικός. Μεγάλες βολές στο πρώτο λεγκ από τον Δημήτρη. Να, παίζει με 87. Ως τώρα. Δεν το κλείνει όμως, αβελάκια. Έχει μια ευκαιρία για ένα μεγάλο κλείσιμο, Χριστός. Ναι, ναι. 67. Το θέλει. Δεν το κλείνει, αλλά και από το μήμη με σύρμα στο τελευταίο βελάκι. Ευκαιρία. Ούτε ο Χριστός. Ούτε ο Χριστός. Το 20 του στέρισε τη συμμετοχή στο τελικό των διασυλλογικών. Το κλείσω μη μισένα 0. Όταν αφήνεις τόσες ευκαιρίες εκεί πέρα. Σε τέτοιο επίπεδο. Μεγάλη βολή, συνεχίζει ο Μίμης. Ο Μίμης έχει πολύ δυνατά, είναι γνώριμος στους τελικούς. Αυτό το πιμνωρά. Είναι γνώριμη σύνδεση για αυτό να συμμετέχει. Ο Χρήστος έχει μπει πιο παγωμένα. Το άδερ, έτσι το λέει.
Ολλανδίας. Ναι, ναι. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη βολή ακόμα ο Χριστός. Είναι εντυπωσιακό, αν και έχει το πρώτο βελάκι στο 60 και μετά δεν το ξαναφέρει. Είναι σίδερο στο διπλάνο στο 5. Δεν αφήνει κλείσιμο ο Μιμής. Να. Κάνε λάθος το μέτρο. Άλλη μια ευκαιρία θα την έχει. Να. 54 το μήμη. Δεν κλείνει το 40. Ούτε πάλι. Δεν έχει μια ευκαιρία καλή ο μήμης. Να. Για μεγάλο κλείσιμο. 106. Like. Καλές βολές, δεν το βγήκε. Το 20 τον ταλαιπωρεί, το top στον ταλαιπωρεί το Φαντούλη και πριν δεν το κλείσε. Του δίνει ευκαιρία. Ναι, ναι, δεν κλείνω. Εμείς και δίνει ευκαιρία στο Χριστό. Αλλάκι. Έτσι είναι αυτά. Το κλείσω. Δεύτερη φορά τρόπο, στο διπλό. Και κάνει το 2-0 και είναι να, σημαντικό προβάδισμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Best of 7, best of 7. Είναι σημαντικό προβάδισμα. Έχουν μπει και οι δύο ταγκαρισμένα γιατί παίζουν πολύ χαμηλά από τους μεσόρους τους και οι δύο. Δύο μεγάλοι παίκτες. '83. Χρειάζεται ένα break ο Χρήστος για να βγει στο παιχνίδι. Ναι, βέβαια. Και το βρίσκει το τριπλό. Το θέμα είναι να το βρίσκει μία φορά. Ναι. Το έχει το τριπλό στις βολές του. Ακόμα και τώρα φέρνω 81. Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκει εύκολα το διπλό. Ναι, σωστό. Στο κατέβασμα και οι δύο μπορεί να πούμε για τέτοια ώρα είναι σταθερή. Τα στάνταρ τους είναι άλλα τώρα γενικά. Δεν ξεχνάμε για ποιους μιλάμε. Μιλάμε για παίκτες της Εθνικής και τον προηγούμενο. Και τον προηγούμενο. 100, νομίζω, πρώτο τόν είναι αυτό για τον Χριστό Φεδρούλη. Την πίστευα την απάντηση εδώ πέρα του Μίμη, αλλά δεν είναι πολύ, πολύ κρίσιμο, λέω. Άφησε το, θέλει πάλι μεγάλο κλειφ. Να. 60 όμως κατεβάζει. Και έχει πάλι τόπους. Οκ.
Όχι, έχει το τόπο. Δεν το φαίνει πάλι. Πάλι δεν το φαίνει. Σήμερα δεν φαίνουν τα τόπο. Ναι. Κλείνει με διπλό. Σήμερα το διπλό 5 έχει την τιμητική του. 3 τσέκ. 21 μελάκια, διπλό 5. Περάσαν τα 60 σε average και παίζουν. Πρώτο καλή. Πρώτη καλή. Πολύ 140. Απαντάει ο Μίμης Μεγατοστάρα. Η καρδία του πρωτοαθλητή. Ναι, ναι, είναι βαριά η φανέλα σε αυτές τις περιπτώσεις και μάλλον φάνηκε και από το ξεκίνημα του Χρήστου αυτό. Και για να ευλογήσουμε και τα γένια μας, μιλάμε για δύο μεγάλους παίκτες που έχουν έδρα τον Dutch Club. Είναι ο πρωταθλητής του Dutch Club, ο Δημήτρης Λιβαδίτης, και ένας φετινός αστέρας του Dutch Club που μπήκε στην Εθνική. Ο Χρήστος ο Βανδρούλης, δύο παιδιά δικά μας, τα αισθανόμαστε δικά μας, είναι φίλοι μας. Μεγάλη βολή από τον Μίμη. Πολύ μεγάλη βολή. Από τον Φαράντα. Και άμα βγάζαμε και μια Dream Team για τον Dutch Club, θα ήταν και δύο μέσα, έτσι δεν είναι, Μινά? Εννοείται. Θα ήταν και ο Στέφανος ο Σαμούχος. Θα ήταν και εγώ. Και πολύ πιθανόν να ήταν και παίχτες στον Πινόη, φίλε. Ο Ρόντρικ σίγουρα μέσα. 60. Καλές βοήθειες στα μεγάλα δαγκίσματα έχει. Φαίνεται το τριπλό. Ω, πάλι είχε βελάκι, δεν το φέρνει να κλείσει τα 15 βελάκια. Ευκαιρία για το Χρήστο. Ένα παίξει το τόπο. Δεν το κλείνει, δεν το κλείνει πάλι το τόπο. Πάλι ευκαιρία όμως. Ευκαιρία. Ο Μίμης παίζει 3. Και 6 και ένα τόπο. Δεν το φαίνεται το τόπο. Το φάντασμα τον τόπο σήμερα. Ναι. Δεν έρχεται το τόπο. Δεν κλείνει πάλι το τόπο. Το φάντασμα του τόπου. Για να δούμε το Μίμη. Το κλείσε. Βγήκε ένα τόπο. 3-1, μεγάλο κομμάτι. 3-1. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε match dart, όπως λέμε matchbook. Α, ναι. Δεν ξέρω εγώ τις αερολογίες καλά. Εσύ είσαι πιο έμπειρος. Δεν υπάρχει. Τώρα τι σκέφτεσαι. Α, δικιά σου είναι. Ωραία. Κακές βολές για τους δύο. Κατοστάρα για τον Χρήστο. Είναι ένας αγώνας με τρομερό ρυθμό, έτσι. Ρίχνουν ασύλληπτα γρήγορα οι δύο παίκτες. Και ο Μίμης προηγείται σταθερά. Ναι. Αυτό είναι το πλεονέκτημα του να έχεις την πρώτη βολή εσύ. Ναι. Και η πίεση στον αντίπαλο εννοείται. Ναι. Κρίσιμη βολή για τον Χρήστο, θέλει πάνω από 104. Για να αφήσει κλείσιμο. Ναι. 54. 59. 59, ναι. Δεν έχει κλείσιμο το Μίμης, βέβαια.
είναι το, αυτό το link. Δεν είναι καλό. Δεν είναι. Δεν δείχνει ικανός αυτή τη στιγμή. 60 για το μήνυμα. 60. Safe, έχει κλείσει. Ναι, και βλέπουμε τώρα τη βολτική του 60 με το πρώτο βελάκι. 80. Μέσα. 100. Για να δούμε. Το έφερε. 14 θα παίξει τώρα. Του έφερε το τριπλό. Game το shot. Μήνυμα 4-1 το γέννηκε. Φοβερό αγώνα. Δεν παίξανε τα βελάκια του, παίξανε βέβαια 65 βελάκια και 2. Μεγάλο κλείσιμο. Δύο παιχταράδες, ο περσινός πρωταθλητής και ο φετινός παίκτης εθνικής. Δεν ρίξατε κοντά στο 65. Πόσα τσεκάρουμε κιόλας. Τώρα το τελευταίο. Τρία μεγάλα ελεξίματα. Έχασε στο top. Το 111, το 124 πάλι. Βγήκε στο τέλος. Βγήκε στο τέλος. 2-5 στην αρχή. Δεν έπαιξε ο Χρήστος καλά, δεν έπαιξε. Χρήστο, ήταν η φανέλα του πρωταθλητή. Ήταν η φανέλα του πρωταθλητή που βάρινε την αναμέτρηση. Χάσαμε πολλά δίπλα. Χάσατε τα top. Ναι, πολλά σαραντάρια δεν κλείσατε και εσύ πέντε, το 5 έκλεισες και εσύ. Εγώ το 5 έκλεισα επειδή δεν έκλεισε το κλείσα, δηλαδή είχαμε πολλά τέτοια. Παίξατε κοντά στο 65, εσείς παίζατε τη βραδιά τώρα που πέρασε 70, τόσο 80 και ξαφνικά... Εσείς έπαιξε 83 στον ημιτελικό, 83-84. Το Μίμης έπαιξε κοντά στο 85. Έτσι είναι τα παιδάκια, μία παίζει καλά, μία παίζει πιο κάτω. Πάντα προσπαθείς για το καλύτερο. Ωστόσο πήρατε πολλούς βαθμούς και δύο για τώρα, δύο βαθμούς παραπάνω Μίμης. Η καινούργια βαθμολογία είναι ένας βαθμός συμμετοχή και δύο βαθμοί μετά κάθε πρόκριση, οπότε κάντε τους υπολογισμούς. Πρέπει να έχεις πάρει εσύ τρεις προκρίσεις, δύο προκρίσεις, 16 και... Ναι, κάνασαν 8 και 4, 5 βαθμούς, 7 όμως. Το Ρόλος Αλιάσταν είχε πολλές συμμετοχές. Είχε πολλές συμμετοχές, 18 συμμετοχές. Ο καινούργιος κύκλος του ΡΑΤ με ομίλους ανανεωμένος. Γιατί να φανταστείς, έχει τρεις συνεχόμενες μέρες, έχει τουρνουά. Έχει αύριο ΡΑΤ του Σέρβια, μπράβο, και χθες, ναι. Είχε πολλές συμμετοχές γι' αυτό. Πολλές συμμετοχές και εσύ έπαιξες και χθες και ήσουν στο Dublin Double Out. Και θα πάω και αύριο. Και θα πας και στο Σέρβια, βέβαια. Περωρείς το Σαββατοκύριακο. Όχι, μεγάλος νικητής βραδιάς, ο Μίμης Ολιβαδίτης. Έχει γίνει πολύ νίκη στο δεσμό και στο μαγαζί. Το λήξιμο πάντως βγήκε. Το επόμενο. Ο τσόκερ της καρδιάς μας. Εδώ. Ο Χρήστος Λεβεντέλης. Έφτιαξε τους στόχους μας. Ελάτε να σας τους δείξουμε. Έγινε εδώ πίσω δουλειά για το τέτοιο. Μπήκανε σταθερές βάσεις. Κάνουμε και καλύτερα. Μετρήθηκαν ξανά από την αρχή τα πάντα. Τα έφτιαξε ο Χρήστος. Ο Χρήστος είναι υπεύθυνος για όλο το μαγαζί. Φτιάχνει τα πάντα. Θα μας φτιάξει έξω και έξτρα στόχους. Έχει έτοιμες κατασκευές. Θα τους διακοσμήσουμε πολύ ωραία. Φωνάξτε τον και στα σπίτια σας, δείξτε την κατασκευή. Μιλάμε για κατασκευή, έβαλε τα ξύλια μέσα και τα ξύλια αυτά είχαν τις κούλπες τους, τώρα είναι όλα τέλεια, είναι τέλεια. Επιπλέον ενίσχυση. Για το καλοκαιρινό Athens Darts Festival, σωστά. Σωστός. Ο Χρήστος θα είναι ο μάστορας του Athens Darts Festival. Ο Πόπο μάστορας. Αυτά. Καλό βράδυ.